Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή τη σφραγίδα εδώ. Τη βλέπετε. CMS VS 3 165 Μουσείων 2 στην Πιερία. Είχαμε πει στο προηγούμενο, δηλαδή σε αυτό που έχει τίτλο Συγχώρηση αμαρτιών από το Ιερατείο, ότι αυτή η σφραγίδα που αναφέρεται έχει τίτλο Η Ραψοδία για το Λοκρό, το βίντεο, έτσι, ότι αυτή η σφραγίδα και αυτή έχουν γίνει κατά την κρίση δική μας από το ίδιο πρόσωπο. Και είχαμε πει ότι πώς βρέθηκε στην Πιερία, πιθανότατα ο Φίλιππος, ο οποίος το 339 προς 338 είχε στρατοπεδεύσει κοντά στην Ελλάδα στα πλαίσια του 4ου Ιερού Πολέμου και λίγο πριν τη μάχη της Χερόνιας. Πιθανότατα οι στρατιώτες του λαϊλάτισαν τον τάφο του Λοκρού που είναι εκεί κατά τη δική μας κρίση, στο Μόδι, και πήγαν τα αφιερώματα αυτά στο ναό της Δήμητρας κλπ. Αυτή και αυτή είναι από καρνεόλιο και οι δύο, και βλέπετε ότι η τεχνοτροπία είναι ίδια και τα φυτά, αν δείτε, έχουν μια χαρακτηριστική μανιέρα, ας το πούμε. Ωραία. Άρα, επειδή τη βρήκανε με συνοδά ευρήματα της κλασικής εποχής, είπαν ότι μπορεί να είναι της κλασικής, μάλλον δεν το πίστεψαν, διότι στιλιστικά το απέδωσαν στην πώς το λέμε, στην ύστερη χακοκρατία, έτσι, 1 και 2, δηλαδή από το 1600 μέχρι το 1400, τώρα σκεφτείτε εσείς διαφορά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα συλλαβογράμματα, γιατί είναι και πολλά, έχω κάνει εδώ τον επιχρωματισμό, ήταν έτσι όμως. Ωραία, λοιπόν, πρώτα το φυτό. Το φυτό είναι ρε, αλλά έχει και ένα ρο εδώ και ένα ρο εδώ, βλέπετε. Δεν ζωγραφεί, γράφανε. Δεν φτιάξανε εδώ ένα χ έτσι για πλάκα, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά πώς να το πω, χάριν παιδιάς, ας το πω χάριν παιδιάς. Δεν το φτιάξανε έτσι, το φτιάξανε για να αποδώσουν το ρο, εδώ. Επομένως, ρε, ρο, ρο, τε. Ρε, ρο, ρο και όλο μαζί τε. Ρε και λε, ρο, ρο, τε. Εντάξει, ωραία. Και μετά τι γίνεται, είναι ένα λιοντάρι και έχει ένα περίεργο κεφάλι πτηνού. Ωραία, ξεκινάμε από το πτηνό. Ήου και ήου. Ρε, συγγνώμη, ήου και ήου, ρο, ρο, ρο. Να το. Ήου, ήου, ρο, ρο, ρο. Και πάει λέγοντας. Και μετά σα, να το. Και μετά τε, αυτό, εδώ να το. Και μετά τε, αυτό, να το. Και μετά τελειώνει το πτηνό και έχουμε πει ότι το πτηνό είναι κου. Να το. Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Αυτό το μόβ είναι τε, να το. Μετά το κόκκινο είναι ρο, να το. Μετά αυτό είναι ίο, το πράσινο, να το. Μετά το κίτρινο αυτό είναι σα, να το. Και μετά ίο, 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 τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, εδώ, έτσι. Και μετά πάλι σα, που είμαστε εδώ. Και μετά εδώ σα, και μετά ίο αυτό, να το. Και μετά σα, εδώ. Εντάξει, και μετά ρο και ρο και τε, που είμαστε εδώ, λο, ρο και λο, ρο και τε, εντάξει, και μετά πάλι ρο, πού είναι το ρο το άλλο, να το εδώ, είμαστε εδώ, τε, να το και το ρο, εντάξει, και μετά ίου, αυτό το πράσινο, εδώ. Ιω. Και μετά, προσέξτε τώρα, ρο, αυτό εδώ το κόκκινο έχει διασταύρωση με αυτό εδώ, ρο, εδώ, να το. Και μετά ντα, να το, αυτό εδώ το τρίγωνο, είναι ντα,
Έτσι. Και μετά το κίτρινο αυτό είναι σα. Νάτο. Και μετά έχουμε αυτό εδώ το έμβολο, βλέπετε εδώ. Είναι ρο. Σα. Ρο. Εδώ. Εντάξει. Και μετά αυτό το πράσινο είναι ιό. Νάτο. Και μετά αυτό και αυτό είναι ρο και λο, ρο και λο, λο, ρο, μέχρι εδώ, εντάξει. Και μετά αυτό το κίτρινο είναι σα, εντάξει. Και μετά αυτό το μόβ είναι με, νάτο. Και μετά αυτό το πράσινο είναι ιο. Και μετά αυτό το κίτρινο μέχρι εδώ η ουρά είναι σα, νάτο, εντάξει. Και μετά όλοι μαζί η ουρά είναι με, και μετά το λιοντάρι όλο είναι ρε και λε. Τέλος. Τι ωραία, τα καταφέραμε. Τώρα όμως θα συγκινηθούμε, εγώ τουλάχιστον θα συγκινηθώ. Λερό, δύο σύμφωνα μαζί δεν μπαίνουν, λεπρών. Εντάξει, λεπρόν, προθή, δύο σύμφωνα μαζί δεν μπαίνουν, και είναι η προθή αυτή που τρέξανε πρώτη όταν έγινε το ατύχημα αυτό και ο Λοκρός φώναξε γιατί είχε εμπλακεί μέσα σε κάποιες αγριοτριανταφυλίες εκεί και βάτα και λοιπά, δεν ξέρω γιατί. Έτσι, η προθή από το προ και το Θεό. Έτσι. Από το προ και το Θεό. Εσείς που βρεθήκατε πρώτοι εκεί, λέει, τον λεπρό, είπαμε γιατί, το έχουμε πει. Θα δείτε συγχώρηση αμαρτιών από το ιερατείο. Ιεραψωδία για τον Λοκρό. Θρήνος για τον Λοκρό. Οδηγίες για την ταφή του Λοκρού. Εντάξει. Το λεπρό λοιπόν προθεί τον ολολόν. Εντάξει. Δηλαδή τον κατεστραμμένο, τον έτοιμο να διαβεί την, πώς να το πω τώρα, τη γραμμή που χωρίζει τη ζωή από το θάνατο. Έτσι, τον ολολόν προσάκτεται. Προσάκτεται, δύο σύμφωνα μαζί δεν παίρνουν. Εδώ είναι του προσάγου, ένας τύπος του προσάγου. Η λέξη άκτορ, ο οδηγός αυτός που οδηγεί, είναι από το άγω. Η λέξη προσάκτορ είναι από το προσάγω. Προσάκτετε, φέρτε τον εδώ. Τον λεπρόν λοιπόν, εσείς που τρέξατε πρώτοι εκεί μετά την κραυγή, τον κατεστραμμένο, φέρτε τον εδώ. Κύθερ. Κύθερ. Έτσι. Είναι κλητική ενός ονόματος Κυθύρ. Τι είναι τώρα ο Κυθύρ ή Κυθύρ, δεν ξέρω. Μάλλον είναι θηλυκό, είναι θεότητα που τη ταφής, ας πούμε, που επέβλεπε τα νενομισμένα της ταφής. Λοιπόν, Κύθερ, θεότητα της ταφής, θεά της ταφής, Ήος, Ήος, με έκπληξη και με θαυμασμό. Ήος αΐ, έτσι. Αυτός έφτασε στο σημείο να ξεψυχάει. Αΐο είναι ξεψυχάω, πεθαίνω. Έτσι. Ποιος λοιπόν αυτός ο μεγάλος ξεψυχάει. Ή, αλίμονο, αλίμονο. Και το έχω μεταφέρει εδώ, ο μέγιστος ξεψυχάει. Αυτό το Ήος που δηλώνει θαυμασμό, το έχω βάλει ως ο μέγιστος. Απόδοση. Έτσι. Ή. Αλίμονο, αλίμονο. Εδώ τώρα. Όρσε. Δύο σύμφωνα μαζί δεν μπαίνουν. Τι είναι αυτό το όρσε. Αυτό το όρσε είναι προστακτική μέσου αορίστου πιθανότατα ενός ρήματος που λέγεται όρνιμη. Σημαίνει πολλά το όρνιμη, αλλά σημαίνει επίσης και βγάζω στο φως. Επομένως εδώ βγάλε στο φως. Λοιπόν, θεάτης ταφής ο μέγιστος ξεψυχάει, αλίμονο, αλίμονο. Όρσε, όσα,
Εδώ μπορεί να είναι και όψα. Εάν είναι όψα, είναι από το ωρά ωρό, όψωμη κλπ. Έτσι, αυτή που βλέπει. Εάν όμως είναι όσα με δύο σίγμα, τότε είναι από το όσομε, που σημαίνει προμαντεύω. Δηλαδή βλέπω, αλλά βλέπω με τη δύναμη του νόος ή της ψυχής. Ανάλογα. Λοιπόν, προφήτησε λοιπόν, βγάλε στο φως τι όρσε όσα λοκρών. Τα περιλοκρών. Τα περιλοκρών. Λοιπόν, το χρησμό δηλαδή για το λοκρό εδώ πέρα. Επειδή είναι και, μπορεί να είναι και παθητικός ο τύπος, απλά το προσωποποιώ εγώ, διότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μπορούσε να λέει εδώ χρησμέ, έτσι, χρησμέ φανερώσου για το λοκρό. Χρησμέ για το λοκρό φανερώσου. Το προσωποποιούμε λοιπόν, διότι έχουμε εδώ και μια άλλη θεότητα και λέμε αυτό. Δηλαδή το όσα το μεταφέρουμε ή το όψα ως προφήτησα, εσύ που βλέπεις. Λοιπόν, βγάλε στο φως το χρησμό για το λοκρό. Και βγαίνει τώρα, τώρα αρχίζει η συγκίνηση δική μου, δεν ξέρω εσείς, δικό σας θέμα. Και βγαίνει ο αυθεντικός χρησμός που δεν μιλάει για ξύλινο σκυλί και άρα αυτά για το ξύλινο σκυλί που εφτάσανε μέχρι τα μάτια μας και μέχρι τα αυτιά μας τώρα, τα έβγαλα με τα γενέστερα, ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, ο αυθεντικός χρησμός, και αρχίζω και τρέμω, είναι ο εξής. Εδώ, θύρ, ήος, ρόδας, άλιος, λοκρός, αδμίος, αμελής. Αυτό ήταν ο χρησμός που έβγαλε η ιέρια, η μάντισσα, η πυθία, ο ιερέας, ο μάντης, δεν ξέρω τι. Αυτός ήταν ο χρησμός. Και τι είναι αυτό τώρα, κύριε Πολύμερε? Ήος πάλι. Τόσο μεγάλο, πιο... Τώρα εδώ το κάνουμε σε ουδέτερο, έτσι. Διότι έχει ο θύρ. Ο θύρ είναι το θηρίο. Το λιοντάρι. Θύρ, ήος, τόσο μεγάλο θηρίο. Αιή. Θύρ, ήος, όχι συγγνώμη. Ροδάς, αλλιώς. Της τριανταφυλιάς, ο κατεστραμμένος. Δηλαδή θνίσκει εξαιτίας μίας τριανταφυλιάς. Αλλιώς, προσέξτε, το αλλιώς αυτό είναι από το αλίσκομαι, που σημαίνει πολλά πράγματα και συλλαμβάνομαι, αλλά σημαίνει και πεθαίνω, δηλαδή φωνεύομαι, εντάξει. Και πού βρέθηκε από το αλίσκομαι με γιώτα το αλλιώς? Στην ευκτική έχει αλίιν με όμικρον γιώτα. Από εδώ το πήρε, βγήκε το θέμα από αυτό και βγήκε ένα παράγωγο αλλιώς, ο θνίσκων. Τόσο μεγάλο θηρίο λοιπόν θνίσκει εξαιτίας μίας τριανταφυλιάς. Ποιος? Ο λοκρός. Εντάξει, λοκρός, αδμίος, ανίκητος. Άδμητος, το κύριο όνομα άδμητος, σημαίνει ανίπατρος και ανίκητος. Έτσι, αμελής, άφροντης, χωρίς τις φροντίδες που έπρεπαν σε έναν τόσο μεγάλο λοκρό, ήρωα. Γιατί όμως? Διότι έπασχε από την νόσο του Χάνσεν, αυτό που την λέει εδώ λέπρα. Έτσι, και δεν τον άγγιξαν και πιθανότατα τον έκαψαν. Αλλά δεν έγιναν, δεν τον έπλυναν να τον κατεβάσουν στον τάφο με τα ανενομισμένα εκείνα κλπ. Αλλά είχαν μια επιφύλαξη, ρίξανε βέβαια και τα κτηρίσματα μέσα και τους φραγιδόλιθους και απομακρύνθηκαν άρον άρον. Και αργότερα φτιάξαν από πάνω έναν τύμβο, τον οποίο βρήκαν οι στρατιώτες του Φιλίππου και τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Λοιπόν, πάμε πάλι. Λεπρών προθύει ολολών προσάπτεται. Κίθερ ήος αιή ή όρσε ως αλοκρών, θύρ ήος ροδάς αλλιώς, λοκρός αδμίος αμελής. Αυτός είναι ο χρησμός. Θύρ ήος ροδάς αλλιώς, λοκρός αδμίος αμελής. Αυτά. Α, το αμελό αυτό έχει και παθητική σημασία.
Δεν έχει μόνο ενεργητική, έχει και παθητική. Εντάξει, αυτό σημαίνει βέβαια ότι εδώ θα μπορούσε να είναι, έβαλα έναν αντίστοιχο τύπο που είναι έτσι κι αλλιώς, ο Άφροντης, δηλαδή αυτός που έχει λύσει όλα τα προβλήματα αφού έχει πεθάνει πια και δεν τον απασχολεί καμία φροντίδα, αλλά δεν του αποδόθηκε και καμία φροντίδα εξαιτίας της ασθένειας αυτής. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω πολύ και το Θέμη. Την άλλη εβδομάδα θα το κάνει ο Κωνσταντίνος στα αγγλικά και στα γερμανικά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω πολύ και το Θέμη. Εγώ έχω συγκινηθεί τα μέγιστα. Θεωρώ ότι έκανα το χρέος μου απέναντι στο Λοκρό. Εντάξει, και τώρα δεν ξέρω αν βρούμε κάτι άλλο. Μπορεί. Αλλά στην ουσία έχει κλείσει το θέμα αυτό. Ξέρετε τώρα πάρα πολλά πράγματα για το Λοκρό που δεν τα ξέρει κανείς άλλος. Λοιπόν, ευχαριστώ το Θέμη, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο, ευχαριστώ και το Θέμη και τον Κώστα που μας παρακολουθεί εδώ και μας ενδυναμώνει με το χαμόγελό του και μέχρι την άλλη φορά που θα σας ευχηθώ ξανά να είστε καλά. Γεια σας.